Σε μια ουσιαστική συμμετοχή των Ιόνιων νησιών στη φετινή World Travel Market του Λονδίνου το διάστημα 5 με 7 Νοεμβρίου προσδοκά η Περιφερειακή Αρχή. Φέτος, μάλιστα, η Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων θα συμμετέχει στη μεγαλύτερη διεθνή τουριστική έκθεση με δικό της αυτόνομο περίπτερο και όχι κάπου χαμένη στο περίπτερο του ΕΟΤ, όπως τονίζει με έμφαση ο Γιάννης Τρεπεκλής. Να σημειωθεί πως οι Βρετανοί τουρίστες είναι μακράν οι περισσότεροι που φτάνουν στα Ιόνια νησιά. Επομένως, η περιφέρειά μας θα επιχειρήσει να τονώσει ακόμη περισσότερο το τουριστικό προϊόν που προσφέρει, αποσκοπώντας την προσέλκυση ποιοτικού τουρισμού. Όπως είχαμε δεσμευτεί και προεκλογικά, ότι είπαμε το κάνουμε πράξη. Η περιφέρεια στις μεγάλους προορισμούς, στις χώρες που μας στηρίζουν πολλά χρόνια και επιλέγουν τα Ιόνια νησιά για τις διακοπές τους, μεταξύ αυτών είναι και η Βρετανική αγορά και οι Βρετανοί, εμείς θα έχουμε τη δικιά μας αυτόνομη παρουσία. Μέχρι χθες, τα προηγούμενα χρόνια, η περιφέρεια ήταν στα αζήτητα, δεν την έβλεπες πουθενά, ήταν στο περίπτερο του ΕΟΤ χαμένη, δεν μπορούσαν να την βρούνε κανείς να προσεγγίσει. Οι επιχειρηματίες δεν είχαν χώρο για να μπορέσουν να συνομιλήσουν με τους πελάτες τους, με τους μεγάλους τουριστικούς πράκτορες. Έτσι εμείς λοιπόν στις μεγάλες αυτές κεντρικές εκθέσεις έχουμε το δικό μας περίπτερο να μπορούν εκεί να έρθουν οι επιχειρηματίες του τουρισμού να κάνουν και να οργανώσουν τις συναντήσεις μας και εμείς να έχουμε τη σφραγίδα της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων να πατάει καλά μέσα στο χώρο των εκθέσεων έτσι ώστε και συμβολικά σεβόμαστε αυτούς που μας επιλέγουν αλλά παράλληλα όπως σας είπα είναι ένας χώρος συνάντησης της οικονομίας, της ανάπτυξης του τουρισμού και βεβαίως δίνουμε τη σφραγίδα ότι η περιφέρεια σέβεται όσους επιλέγουν να έρθουν στο νησί μας, διασφαλίζουμε την ασφάλεια στον τόπο μας, στον προορισμό και βεβαίως την ανάπτυξη. Και πολιτισμό έχουμε και περιβάλλον. Αυτό που πρέπει εμείς να οργανώσουμε τα επόμενα χρόνια είναι οι δημόσιες υποδομές. Και να δούμε πόσο αντέχουν οι δημόσιες υποδομές, διότι είναι, οι υποδομές αυτές έχουν οργανωθεί για 230.000 κατοίκους, ας πούμε και για 1 εκατομμύριο. Σήμερα εμείς έχουμε φτάσει τα 6 εκατομμύρια επισκέπτες στα Ιόνια νησιά. Είμαστε βεβαίως ικανοποιημένοι και υπερήφανοι για αυτούς τους στόχους που έχουν πετύχει όλοι μαζί, οι φορείς και κυρίως οι επιχειρηματίες του τουρισμού, οι εργαζόμενοι, οι οποίοι αυτοί δίνουν και την ποιότητα και είναι, αυτή δίνει την ταυτότητα της φιλοξενίας στους επισκέπτες, δεν τους δίνουν οι τύχοι τα ντουβάρια. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλο αυτό πρέπει να το προστατεύσουμε και να το βελτιώσουμε. Είμαστε υποχρεωμένοι. Απ' την άλλη μεριά πρέπει και εμείς ως περιφέρεια και ως φορείς του τουρισμού να απευθυνθούμε και σε καινούργιες αγορές που έχουν ένα καλύτερο διαθέσιμο πορτοφόλι για τις διακοπές τους. Είναι γεγονός ότι χωρίς να φεύγουμε από τις παραδοσιακές αγορές και εκείνοι χρειάζονται, γιατί δεν είναι όλοι οι βαθύπλουτοι που ταξιδεύουν και κάνουν διακοπές, ούτε όλοι οι πλούσιοι ανά την Ευρώπη και τον πλανήτη θα έρθουν στο νησί μας. Αυτό που πρέπει να φροντίσουμε από την πλευρά και θα το κάνουμε πράξη ως περιφέρεια, είναι να μπορούμε να κάνουμε το άνοιγμα και σε καινούργιες αγοράς, βελτιώνοντας, αν θέλετε, και το τουριστικό εισόδημα. Πρέπει και η κεντρική κυβέρνηση από μια περιοχή, από μια περιφέρεια όπως η δικιά μας και άλλες περιφέρειες εισπράττει αρκετά, θα πρέπει κάποια χρήματα να επιστρέψουν σε δημόσιες υποδομές.